πρέπει να πάμε διαφορετικά, γιατί βρισκόμαστε σε μια διαφορετική συγκυρία, όπως το είπατε. Δεν είναι η πρώτη στην ιστορία του 19ου, 20ου και 21ου αιώνα πλέον, γιατί συχνά η πρωτομαγιά βρίσκεται εν μέσω αναστατώσεων και κρίσεων, και είτε υγειονομικών είτε μεγαλύτερων μεταβολών. Σκεφτείτε τι σημαίνει πρωτομαγιά το 1930, όταν μόλις έχει ξεκινήσει η παγκόσμια οικονομική κρίση. Σκεφτείτε τι σημαίνει πρωτομαγιά το 1942, όταν μένεται ο πόλεμος. Σκεφτείτε τι σημαίνει πρωτομαγιά σε μια χώρα της Νότιας Αμερικής το 1977, σε συνθήκες δικτατορίας. Άρα, με έναν τρόπο, αν είχαμε τη δυνατότητα να εστιάσουμε σε σημεία γεωγραφικά και χρονικά, θα βλέπουμε ότι η πρωτομαγιά είναι μια μέρα που δένει πολύ καλά με στιγμές αναστάτωσης. Υγειονομικά έχουμε και άλλες περιόδους, δηλαδή σκέφτομαι τώρα με, το COVID, με την COVID, την νόσο, ήρθε στην επιφάνεια, από εσάς το είχα πρώτα ακούσει, οφείλω να πω, τα περί ισπανικής γρίπης. Την πλήρωσαν οι Ισπανοί, γιατί έκαναν τη δουλειά σωστά, υγειονομικά κατέγραφαν και ονομάστηκε ισπανική γρίπη. Και αυτή από την Κίνα ήρθε. Αλλά θέλω να πω, έχουμε τέτοιες άλλες ταυτίσεις, από όσο γνωρίζετε? Κοιτάξτε, αν σκεφτείτε την ισπανική γρίπη το 1918 με 1920, αμέσως ο συνειρμός γίνεται αυτόματα με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Οκτωβριανή Επανάσταση, τον απόϊχο της Οκτωβριανής Επανάστασης. Εκεί καταλαβαίνετε ότι η Πρωτομαγιά είναι μια μέρα όχι συμβολικής διαμαρτυρίας, αλλά είναι μια μέρα την οποία αναμένουν οι πάντες ως το εναρτήριο λάκτισμα της κοινωνικής επανάστασης. Σήμερα δεν βρισκόμαστε σίγουρα εκεί, αλλά βρισκόμαστε σε κάτι άλλο, θα τολμούσα να πω. Ότι η φετινή Πρωτομαγιά μας δείχνει την κεντρικότητα της μισθωτής εργασίας και στον 21ο αιώνα. Θα θυμάστε κι εσείς όλες τις θεωρίες για το τέλος της εργασίας, ότι πλέον μεταβαίνουμε σε μια εποχή που δεν ξέρω, ένα ρομπότ θα τα κάνει όλα κτλ. Η σημερινή κρίση με τις διαστάσεις που έχει και βλέπουμε τον οικονομικό της αντίκτυπο, μας δείχνει, μας υπενθυμίζει με δυσάρεστο τρόπο, ότι η ανθρώπινη εργασία παραμένει ο κινητήριος μοχλός της κοινωνικής δραστηριότητας. Παίρνει άλλα χαρακτηριστικά, και να το πω διαφορετικά, θα μιλάμε μετά από 2-3, δεν ξέρω, ή και πιο γρήγορα χρόνια, για φόρμα μισθωτής εργασίας, ή η εργασία θα γίνεται μια παροχή υπηρεσίας? Μεταβάλλεται, θέλω να πω, χαρακτήρα της, διότι ακούω πολλά για την τηλεεργασία, ας μην πάω στα ρομπότ, τα οποία ήταν έτοιμα στην Κίνα, κύριε Καρπόζου, λέει, να λειτουργήσουν το εργοστάσιο της γερμανικής αυτοβιομηχανίας πριν τον κορονοϊό και σταμάτησαν με ένα τάμπλετ οι οδηγίες από το Βερολίνο. Αλλά λέω, αλλάζει, πιστεύετε ότι μπαίνει μια συζήτηση ότι αλλάζει πια? Έχει ήδη αλλάξει και το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, γιατί είμαι σίγουρος κάποια στιγμή το βράδυ, 11 το βράδυ, απαντάτε σε ένα mail το οποίο είναι της δουλειάς σας. Και ξαφνικά η εργάσιμη μέρα σας από εκεί που παλιά ήταν περιορισμένη, έχει επεκταθεί και η εργασία έχει διαχυθεί στην καθημερινότητα όλων μας με τρόπους που ένας εργάτης του 19ου αιώνα δεν θα μπορούσε να σκεφτεί, και γι' αυτό τότε το αίτημα για ξεκάθαρη οριοθέτηση 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ύπνο, 8 ώρες ανάπαυση, ακουγόταν, αντιστοιχούσε σε αυτόν τον τύπο εργασίας. Από την άλλη, εγώ είμαι υπέρ του να συζητήσουμε την αλλαγή και το ξέρετε και συμφωνώ μαζί σας. Η σημερινή πανδημία μας θυμίζει ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα με τον άνθρωπο και την ανθρώπινη εργασία. Δηλαδή, για να το πω λίγο προκλητικά και τραβηγμένα, αν ας πούμε υπήρχε μια, στο επαναστατικό κίνημα, μια φαντασίωση μιας παγκόσμιας εργατικής κινητοποίησης, αυτή θα είχε περίπου τη μορφή που έχει σήμερα. Δηλαδή, που βλέπουμε ότι οι άνθρωποι απέχουν λόγω άλλων συνθήκων, αναγκαστικών συνθήκων, από την εργασία τους, και βλέπουμε τους οικονομικούς δείκτες να κατακρυμνίζονται. Αυτό υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη εργασία παραμένει το σημαντικότερο, ας το πούμε, ο σημαντικότερος τρόπος μέτρησης του που βρισκόμαστε. Και ταυτόχρονα γίνεται και το νέο προκλητικό πεδίο. Είναι το νέο μεγάλο πεδίο, το μεγάλο στοίχημα του 21ου αιώνα, έτσι και αλλιώς. Ήταν από τη νέα κλιματική αλλαγή, που και αυτή συνδέεται πολύ συχνά με τις παραγωγικές δραστηριότητες, και το ζήτημα των κοινωνικών ανισοτήτων, που είναι κεντρικό, ή αν θέλετε, η απόλυξη
του ζητήματος, του κοινωνικού ζητήματος, του ζητήματος της εργασίας. Mm. Οπότε οι κρίσεις επιταχύνουν, αν θέλετε, τάσεις και ερωτήματα που προϋπάρχουν. Δηλαδή, αυτό που ζούμε σήμερα είναι πρωτοφανές, ναι, αλλά συμπυκνώνει μια αναστάτωση, αν θέλετε, έναν προβληματισμό. Το γεγονός ότι και τα Ηνωμένα Έθνη, εκλογή, το Σύνοδο στον Ταβός τα τελευταία χρόνια λέγανε: κοιτάξτε, να δείτε, δεν μπορούμε να μη συζητήσουμε την κοινωνική ανισότητα. Σήμερα το ζήτημα της ανισότητας μέσα από αυτή την κρίση έχει φτάσει να γίνεται είναι το κύριο ερώτημα, πέρα από το υγειονομικό. Ή μάλλον βλέπουμε το πώς το υγειονομικό ερώτημα τροφοδοτεί το ερώτημα της κοινωνικής ανισότητας. Ανισότητας, αν θέλετε, ακόμα και ανάμεσα σε αυτούς που είναι υποχρεωμένοι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να εργαστούν και σε αυτούς οι οποίοι δεν θα εργαστούν. Άρα, με έναν τρόπο, λέτε ότι αυτό που περιγράφουμε πέρα από την υγειονομική κρίση ως ανισότητες κρίση προϋπήρχε ενδεχομένως η υγειονομική κρίση να το επιτάχυνε στο να μεγεθυνθεί στο φακό της παρατήρησης. Σωστά. Ναι, όπως αντίστοιχα, αν θέλετε, και η οικονομική κρίση που ζήσαμε πριν 10 χρόνια, ναι, στην ουσία συμπύκνωσε, αυτό είναι η λειτουργία των κρίσεων. Οι στιγμές αυτές που καταγράφουμε ως κρίσεις είναι εκεί που αποκρισταλώνονται τάσεις και ερωτήματα που προϋπάρχουν. Οι κρίσεις δεν γεννάνε, αν θέλετε, πράγματα από το μηδέν. Μπορεί ο ιός να είναι από το μηδέν, να είναι κάτι καινούριο, αλλά η συζήτηση για το πώς θα είναι αύριο ο κόσμος της εργασίας, τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις που κλείνουν και ποια θα είναι το εκτύπωμα αυτής της κρίσης στις κοινωνικές ανισότητες, είναι ένα ερώτημα που προϋπάρχει. Mm. Μερικά από τα τελευταία λόγια του Σπάρξ όταν ήταν στην Αγχώνη μετά τα γεγονότα του Σικάγο τον 19ο αιώνα, έλεγαν ακριβώς αυτό που περιγράφεται τώρα με τις ανισότητες, ότι μια δράκα ολίγων, το λέω έτσι με ελεύθερη ανάγνωση, για ποιο εθνικό παραγόμενο προϊόν μιλάμε, μια δράκα ολίγων που κονομάει από αυτό και οι υπόλοιποι εξαθλιώνονται, το λέω με ελεύθερη μορφή. Άρα αυτή η διατύπωση του 19ου στον 21ο αιώνα έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, αν δούμε τη σόρευση πλούτου στα χέρια ολίγων, του 1%. Ναι, και αν θέλετε, δηλαδή, το πιο εντυπωσιακό, αυτό που ένας αυτοδίδακτος αναρχικός εργάτης είπε στο Σικάγο, βλέπουμε σήμερα ότι το συνομολογούν ακόμα και οι οικονομολόγοι πολύ σχηματικά της άλλης πλευράς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κοινωνική ανισότητα στο εσωτερικό της κάθε κοινωνίας, αλλά όχι μόνο στο εσωτερικό της κάθε κοινωνίας, αλλά ανάμεσα και σε διαφορετικές κοινωνίες, είναι κάτι από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Δηλαδή, για να το πω απλά, όποιος πήγε και είδε τα Παράσιτα, ας πούμε, πέρσι, ναι, ναι, είδε μια ταινία η οποία έθεται το ερώτημα της ανισότητας σε όλες τις διαστάσεις και με που, ας πούμε, που άγγιξε τους πάντες. Έχετε δίκιο. Θέλω, κύριε Καρπόζηλε, στο λίγο χρόνο που απομένει, να κάνω μια ερώτηση που μπορεί να παραβιάζει τα ιερά, ακόμη και στον πυρήνα του εργατικού κινήματος. Έχουμε θεολογικές, με πολλά εισαγωγικά, αντιλήψεις ως προς το χαρακτήρα της συμβολοποίησης της εργατικής πρωτομαγιάς? Θέλω να πω, έχουμε τα αντίστοιχα Πάσχα γύρω από τον εορτασμό ως απεργιακή ημέρα ανά το πέρασμα των χρόνων? Τελευταίο παράδειγμα είναι αυτό που ζούμε τώρα. Υπήρξε μια συζήτηση αν πρέπει ή δεν πρέπει 1η Μαΐου να έχουμε κινητοποίησεις. Για μένα έχει μια θεολογική προσέγγιση, διότι θέλω να υπενθυμίσω ότι στην Αμερική αλλαχού οι κινητοποίησεις δεν περιμένουν την Πρωτομαγιά. Αν έχουν βάση, γίνεται όποτε και να είναι. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ο συμβολισμός είναι πάντα ισχυρός της Πρωτομαγιάς. Έχουμε θεοκρατικές αντιλήψεις για την Πρωτομαγιά? Έχουμε, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ θα το έλεγα λίγο πιο, ίσως με ένα κλικ πιο ήπια. Έχουμε πολύ συντηρητικές αντιλήψεις, αν θέλετε, και στο εσωτερικό του εργατικού κινήματος. Θα σας θυμίσω επίσης ότι επί χρόνια, όταν η Πρωτομαγιά έπεφτε μέσα στο θρησκευτικό Πάσχα, οι συνδικαλιστικές ενώσεις τότε δεν είχαν κανένα πρόβλημα να τη μεταθέσουν. Γιατί, ας πούμε, αν ήταν η Κυριακή 1η Μαΐου, να μην ψήνουν αρνιά, αλλά να πηγαίνουν στη διαδήλωση. Δηλαδή, με έναν τρόπο, πρέπει να ξεφύγουμε από την τελετουργία της Πρωτομαγιάς και την αίσθηση μιας επαναληπτικής διατύπωσης ενός αιτήματος. Και να βρούμε, που είναι δύσκολο, στο πώς αυτοί που είναι αόρατοι σήμερα για το εργατικό κίνημα, οι μετανάστες και οι μετανάστριες, τα παιδιά, η νέα εργατική βάρδια που δουλεύει στα μηχανάκια, στην τηλεεργασία, στο ένα, στο άλλο,
τομέα, θα νιώσουν ότι αυτή η μέρα είναι δικιά τους. Και όταν νιώσουν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι δικιά τους, τότε θα κάνουν τη δικιά τους πρωτομαγιά, που μπορεί να είναι πρώτη, μπορεί να είναι δύο, δεν έχει καμία σημασία ποια μέρα θα είναι. Mm. Αλλά θα είναι κάτι καινούριο, θα είναι κάτι ζωντανό και είναι κάτι το οποίο θα δείχνει ότι το εργατικό κίνημα έχει φύγει από την εποχή της άμυνας και έχει περάσει στην εποχή που ζητάει περισσότερα. Λοιπόν, θέλω να απαντήσετε πριν σας αποχαιρετήσω και σε δύο ερωτήματα βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντα, παρότι σε σύντομο χρόνο η συζήτηση των ακροατών μας. Το ένα είναι του φίλου μας του Κώστα. Επειδή λέει ο κύριος Καρπόζηλος αναφέρθηκε στην, ουσιαστικά στην τηλεργασία και εξ αποστάσεως εργασία. Αυτό όμως δεν συντηρεί με έναν τρόπο την πλήρη εξατομίκευση, εξειδίκευση και πώς θα ενοποιηθώ εγώ με τον άλλον τηλεργάτη. Ο Κώστας έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν το πάμε λίγο πιο πέρα, σκεφτείτε τι γίνεται τώρα με τους ντελιβεράδες. Που από εκεί που ήταν υπάλληλοι κάποιου, υπάρχει η τάση να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι με διάφορες πλατφόρμες, όπως ήταν παλιότερα και για τους ταξιτζίδες με το Uber κτλ. Έχω όμως την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εμποδίσουμε να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε η τηλεργασία δεν μπορεί να προχωρήσει. Ήδη έχει συμβεί. Είναι λουδιτισμός, λέτε, τηρουμένων των αναλογιών. Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σκεφτώ έναν τρόπο να πούμε: κοίτα να δεις, εγώ δεν θα κοιτάω το mail μου μετά τις 2 η ώρα. Αυτό θα ήταν ένας τρόπος. Οπότε πρέπει να δούμε μέσα από αυτήν την δύσκολη εξατομίκευση και την διάβρωση, αν θέλετε, της συνάφειας που δημιουργείται στον χώρο εργασίας, πώς μπορούν να συντονιστούν άνθρωποι που μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη και να πούν όλοι μαζί ότι δεν θα κοιτάμε τα mail μας. Το λέω πάλι σχηματικά. Ναι, προφανώς. Μετά την X ώρα, γιατί αυτό παραβιάζει κάθε διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού της εργασιακής μέρας και της ώρας της ανάπαυσης. Το δεύτερο ερώτημα είναι από τη φίλη μου την Ελένη εδώ που μου λέει το εξής. Καλά τα περιγράφει ο κύριος Καρπόζηλος. Έχει σκεφτεί όμως ότι το κάθε σύστημα εξουσίας, όποια μορφή και αν έχει, κάνει πιο ελέγξιμο πια το εργατικό δυναμικό μέσα από αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα? Είναι δίκιο έχει η Ελένη και πάλι. Απλώς κάθε φορά, ξέρετε, όσο μεγαλώνουν οι φράχτες, τόσο αυτοί που θέλουν να υπερπηδήσουν τους φράχτες πρέπει να γίνουν πιο επινοητικοί. Δηλαδή αυτό είναι ένας διαρκής ανταγωνισμός. Και αν εμείς σήμερα νιώσουμε έτσι, πώς θα έπρεπε να νιώθει μια κοπέλα που δούλευε σε ένα υφαντουργείο του 19ου αιώνα που τις είχαν κλειδωμένες μέσα και ένας επιστάτης σε μια πιο ψηλή θέση παρατηρούσε τα δάχτυλά τους ή το διάλειμμά τους και τις κυνηγούσε από πίσω να τις μαζέψει αν πηγαίνει στην τουαλέτα ένα λεπτό παραπάνω. Δηλαδή δεν θέλω να υποτιμήσω το φορτίο και του ελέγχου και της πειθάρχησης που υπάρχει, αλλά εκεί ο ρόλος των καταπιεζόμενων είναι να βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν από την επιτήρηση και τον καταναγκασμό των εξουσιαστών. Θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε σε αυτή την εποχή και με αυτό να κλείσουμε, μέρα που είναι, αν βλέπετε σε αυτή την εποχή, κύριε Καρπόζηλε, με τις αλλαγές, τις μεταβολές, τις μεταλλαγές, δεν θα πω μεταλλάξεις, ακόμη και στο είδος και στον τρόπο εργασίας, ότι σε αυτό που λέμε παραγωγική εργασία, το πιο πολλά υποσχόμενο κομμάτι είναι ο λεγόμενος, λόγω της ηλεκτρονικής παραγγελίας και ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι ο λεγόμενος κλάδος των μεταφορών. Αν από εκεί αναδύεται ένας νέος τύπος εργατικού κινήματος και δεν έχει πια τα χαρακτηριστικά του βιομηχανικού εργάτη, του μεταβιομηχανικού κτλ. Ότι είναι ο νέος βιομηχανικός εργάτης. Ναι, συγγνώμη, ξέρετε γιατί σας ρωτώ, γιατί η Amazon τα σπάει σε συνθήκες κρίσης με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο και ζητάει δύο πράγματα. Ζητάει αυτούς που φορτώνουν στα φορτηγά και οδηγούς φορτηγών πλέον μαζικά. Ακριβώς. Μετατοπιστείτε λίγο γιατί σας... Ναι, ελάτε. Ναι, δεν έχει εμπεδοθεί πολύ μερικές αυτά μας. Σας χάσαμε, κύριε Καρπόζηλε, λίγο καθαρά στο κλείσιμο τώρα τι πάθαμε την τεχνολογία. Ελάτε, κύριε Καρπόζηλε, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ναι, ελάτε. Λέω ότι η Amazon αυτή τη στιγμή συμβολίζει ακριβώς αυτή τη μετάβαση. Και ότι εν τέλει ούτε η Amazon με τα συστήματα, με τα ρομπότ, με τους βραχίονες και τέτοια δεν μπορεί να ξεμπερδέψει με τον άνθρωπο ο οποίος θα ανοίξει τη μηχανή και θα οδηγήσει και θα παραδώσει τα εμπορεύματα σε ένα συγκεκριμένο σημείο.